Επιτέλους! Κοίταξε, είναι κούκλο για σένα. Τι να, αφού εδώ με τον Κωνσταντάρα δίνουμε μάχη. Για ποιο λόγο δίνετε μάχη, Γιώργο? Είσαι πολύ ωραίος, βρε Γιώργο μου. Είσαι πάρα πολύ ωραίος, βρε Γιώργο. Το φόρεμά σου, απλά θέλω να πω ότι επειδή έχω κάνει κάποιες συζητήσεις σε πολύ υψηλούς κύκλους, τα δύο τελευταία φορέματα που φόρεσες. Να τα. Χθες και προχθές. Έχουν αφήσει ιστορία. Το αποτύπωμά του. Μπράβο και μπράβο. Τέτοια θέλουμε να βλέπω στην ελληνική τηλεόραση. Είναι υψηλή κύκλη. Δεν μπορώ να σου πω, αλλά εντάξει. Διεθνή κύκλη είναι. Υψηλή ραπτική. Πολλά υποσχόμενα. Μάλιστα. Γιατί υπάρχει. Έλα, κάτσε. Κάτσε εδώ, θα κάτσω εδώ. Όχι, όχι, εδώ στη δική μου. Σε παρακαλώ. Έχω άνθρωπο. Δεν τρόμαξε, ρε άνθρωπε. Παιδιά. Τώρα, άμα σα πω τι έπαθα. Τι έπαθα. Να το κάνω λίγο μα. Έλα, γιατί τον Ατζούν βάλαμε δεν έκανε δουλειά. Εσύ. Λίγο εσύ γρήγορα. Είσαι το αφεντικό το μεγάλο βασικά του Σαρβάρου. Ναι, σίγουρα. Γιατί τι συμβαίνει με τον Λάμπρο? Το Λάμπρο τον παρακαλάνε. Τον παρακαλάνε. Δηλαδή του δίνουν πολλά λεφτά. Του έχουν πετάξει ένα χαρτί έτσι. Λευκό, ναι, λευκό, γράψε ό,τι θες. Αλήθεια, το ποσό που θέλει. Το ποσό. Πολύ. Και γράφει εκείνος φέι. Φέι γράφει, με bold γράμματα. Το κινητό της φέι, σημαίνει. Έχω γράψει δεκαψήφιο το κινητό. Κοίταξε, άμα είναι ένα λευκό χαρτί, μήπως πω εγώ. Μήπως έρθω εγώ, παιδιά. Ένα περασματάκι για τον πρώτο μήνα, έτσι, που χρειαζόμαστε. Φέι, δεν θα αντέξεις. Με φόρεμα, με φόρεμα. Είναι καλά τα νέα. Έλα, πες μας, ποιοι θα είναι, πες μας, δυο ονόματα. Εγώ, ειλικρινά, στο θέμα των διασύμων δεν ανακατεύομαι καθόλου. Το μόνο που βρήκα έναν τύπο στο πάρκινγκ, το μάζεψα, το λέω εδώ, γνωστό ο Τζέιμς, έλα εδώ, ανέβα πάνω, πήγε να μιλήσει. Ο Τζέιμς θα είναι. Είμαι πολύ χαρούμενος για το casting των μαχητών. Ναι. Ήταν πολύ καλό και πραγματικά κάθε φορά που μαζευτήκαμε για την τελευταία 50, δεν ήμουν κι εγώ εκεί παρόν. Και ξέρεις, μπαίνανε 5-5 τα παιδιά, κάποιοι προχωράνε, εσύ μάλλον τα θυμάσαι. Κάποιοι δεν συνεχίζουν. Για κάθε παίκτη που δεν συνέχιζε, ήταν ένα βαθύ αναστεναγμό. Όχι αυτό. Αλήθεια, αλλά είναι ωραίο. Ηλικιακά όλο, ωραίες έχει πάλι όλο το φάσμα. Έχει όλο το φάσμα, έχει πολύ ωραίους χαρακτήρες, έχει πολύ καλούς αθλητές με καλούς χρόνους. Δηλαδή θα δούμε και αγωνιστικό Σαρβάρο. Έμαθα από κάποιον που θα πάει σχεδόν σίγουρα ότι. Κοίτα εδώ. Έχουν τρομάξει θα οι μαχητές τώρα. Πόσο δυνατοί φαίνονται. Ναι, αλλά και. Φαίνονται οι δηλαδή. Κοπέλες και οι κοπέλες. Οδοστρωτήρες, παιδιά. Κοίταξε, μέχρι να γίνει η τελική επιλογή και οι συμφωνίες με τους διάσημους, γιατί εκεί υπάρχει συμφωνία, δεν υπάρχει casting. Εγώ βλέπω αν ταιριάζουμε. Ταιριάζουμε πάρα πολύ. Πω, πω. Ταιριάζουμε. Όλα στη ζωή είναι το timing. Εγώ τα έχω πει πολλές φορές. Ετοιμάσου για πρωινό. Ποια πρωινό, για γάμο, λέω. Το timing. Πρωινό δεν θέλει να κάνει. Είχα μεγαλώσει εκεί στο πρώτο λύκειο Κυλικής. Παίρνει αυτό με το ποδηλατάκι τη απ' έξω. Με την κορδέλα στα μαλλιά. Με την κορδέλα. Και κόκκινο κάμπριο. Έχει κορδά κάγκουρα με μηχανάκι που βάλει εξάτμιση. Ναι, καλά. Εντάξει, όλοι τα έχουμε κάνει. Από ό,τι έχω καταλάβει, όλοι έχουμε καταλάβει, για να προφυλαχτεί το παιχνίδι, φέτος θα είναι κάτι διαφορετικό σε σχέση με τους κανόνες. Δηλαδή δεν τους παίρνει πολύ. Ναι, η αλήθεια είναι ότι οι συμφωνίες μεταξύ κυρίων μας βγήκαν λιγάκι ξινές. Δεν τηρήθηκαν. Οπότε θα προσπαθήσουμε να το προφυλάξουμε. Ισχύει αυτό με τα χρήματα, Γιώργο, ότι αν κάποιος κάνει κάτι. Το οποίο δεν είναι μέσα στους κανόνες. Αυτό, παιδιά, δεν το γνωρίζω, ούτε το ρώτησα, αλλά νομίζω ότι έχει γίνει μια συμφωνία η οποία μας καλύπτει σε τέτοιες περιπτώσεις παραβάσεων. Για να μην μπούμε στη διαδικασία τώρα, ξέρεις, κάτι είδα, να το ρουφιανέψω, να δημιουργήσω πρόβλημα σε κάποιο παίκτη. Η αποχώρηση των παικτών θα είναι όπως συνορίζουμε τόσα χρόνια? Όχι. Αλλάζουν πολλά πράγματα. Αυτό από την εμπειρία σου, ξέρεις, είναι πολύ σημαντικό. Πώς θα. Αγωνιστικά θα είναι. Ο κόσμος δεν θα συμμετέχει. Δεν θα συμμετέχει. Με την ψήφο του. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα. Μας τα είπε ο Ατζούν. Όμως, ναι, μας τα είπε. Κάτι είπε. Κάτι είπε. Ψηφοφορία δεν θα έχει. Ότι δεν θα υπάρχει ψηφοφορία εκείνου. Τελειώνει. Θα είναι αγωνιστικό το survival. Αυτό. Χάνεις, φεύγεις. Αυτό είχε πει ο Ατζούν. Αλλάζει και σε σένα. Φεύγεις, αποχωρείς αν χάσεις από το αγώνισμα. Είναι πιο κοντά στη λογική του αμερικάνικου, του κλασικού survivor, που οι παίκτες θα πρέπει να καταλήγουν σε μια αγωνιστική δοκιμασία για να δούμε ποιος θα είναι αυτός που θα αποχωρήσει. Αλλά μέχρι να φτάσουμε εκεί, μέχρι να φτάσουμε στην διάδα, στην τριάδα, στην τετράδα των υποψήφιων παικτών προς αποχώρηση, θα υπάρχουν αρκετές διαδικασίες που μπορούν να ανατρέψουν τα πάντα. Και αυτό είναι κάτι που με χαροποιεί πάρα πολύ. Δηλαδή, πάρα πολύ χαίρομαι γιατί έρχεται τούμπα όλη η διαδικασία. Αυτό μπορεί να είσαι υποψήφιος, αλλά. Η παρουσίαση όμως δεν αλλάζει. Δηλαδή, με τα συμβούλια του νησιού, αν δεν έχουμε ψηφοφορίες.
Δεν αλλάζουν λίγο τα πράγματα και εκεί. Τα συμβούλια θα έχουμε, φαντάζομαι. Τα συμβούλια θα έχουμε κανονικά αγώνες ασυλίας, ψηφοφορία για να βγάλουμε τους υποψήφιους. Και αφού βγουν οι υποψήφοι, θα καταλήγουν σε μια δοκιμασία. Σαν το κοκλάβιο για τους Μητροπολίτες. Θα βγαίνουν τρεις και όποιος χάσει, φεύγει. Ακριβώς. Κάποιος θα χειροτονηθεί, κάποιος θα. Η μόνη ένσταση σε αυτό ναι, είναι ότι ο κόσμος που το παρακολουθεί νιώθει να συμμετέχει όταν. Υπάρχει ψηφοφορία. Δηλαδή τον κάνει υπάρχει, τον καθιστά μια τέτοια πολύ σε μεγάλο ενεργό ρόλο. Και ο κόσμος. Α, απλά αυτό, παιδιά, δεν έχει μπει ακόμη στη θέση του για να σας πω πώς ακριβώς θα γίνει. Είναι πολύ σημαντικό γιατί ο κόσμος από τη στιγμή που Ατζούν... Άρα, λέει ο Ατζούν, άρα, λέει ο Σούπερ, όμως από την ώρα που έπαιξε αυτή η δήλωση του Ατζούν εδώ, στο Twitter, τρελάθηκαν. Γιατί λένε καλά, τι θα γίνει, δεν θα το βλέπουμε, δεν θα συμμετέχουμε, εμείς θα σε κρατάμε, εμείς θα σε κρατάμε, οπότε είναι το πιο σημαντικό. Εντάξει, δεν θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό αυτό. Δεν είναι ο κόσμος. Δεν θεωρώ ότι είναι το γι' αυτό πιο σημαντικό. Δεν μπαίνει ο Ντάφι. Το πιο σημαντικό είναι να κρατιούνται οι κανόνες. Εγώ, σαν τηλεθεάτρια, όσο το έβλεπα. Να κάνω δίκιο παιχνίδι. Ναι, δηλαδή πέρσι είχα εκνευριστεί. Mm-hmm. Δηλαδή, οι Αμερικανοί που κάνουν 45 σεζόν, ρε παιδιά, φέτος. Κάτι κάνουν λάθος και εμείς το κάνουμε σωστά. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο αγαπιέται. Εμείς θέλουμε να επιστρέψει αυτό το παιχνίδι στην αρχική του μορφή με κάποιο τρόπο, να φανεί ότι είναι δίκαιο. Γιατί υπήρξε πάντα δίκαιο. Το αν έγινε κάποιες ατασταλίες πέρυσι, δεν θεωρώ πέρυσι, ότι έχουν να κάνουν με τις κανόνες του παιχνιδιού. Οι παίχτες, παιδιά, όταν είναι σε 40 μέρες, για 40 μέρες μάλλον, στο Αμερικάνικο Survivor, είναι υποχρεωμένοι να ακολουθήσουν στο παν όλους τους κανόνες. Ναι. Όταν όμως έρχεσαι για 6 μήνες και καλείσαι να αντεπεξέλθεις στην πείνα, είναι φυσικό να μπει στο πειρασμό, αν δεις κάτι μπροστά σου, γιατί δεν είμαστε σε ένα μέρος το οποίο είναι εκτός πολιτισμού. Πέρα από τις καλύβες των παικτών που είναι στο νησί, το ξέρει πολύ καλά ο Λάμπρος, υπάρχουν μετακινήσεις στις οποίες έρχεσαι σε πειρασμό. Είσαι σε πόλη, μπαίνεις. Ακριβώς. Ναι. Θα μπει σε πλοιάρια μικρά για να σε μεταφέρουν, θα μπει σε βανάκια για να φτάσεις μέχρι την πίστα. Πάντα εκεί υπάρχει κόσμος ο οποίος μπορεί καλώς να την κάνει την κουτσουγκέλα. Τι είναι Νίκο. Και δεν θα του σταυρώσουμε κιόλας γι' αυτό. Ναι, γιατί η πείνα είναι μεγάλη. Σαν τηλεθεατής πάντα, γιατί μου αρέσει το πρόγραμμα αυτό. Ναι, πολλές φορές και πολλές χρονιές. Θα φτάσουμε εκεί. Έμπαινε. Θέλουν όλοι ο καλύτερος που κερδίζει πάντα να έχει παίξει το παιχνίδι όσο το δυνατόν κάτω-κάτω. Σε εισαγωγικά. Και επειδή έχω κάνει ερώτηση σε πολλούς που συμμετείχαν πίσω από τις κάμερες και στα Survivor, και τους λέω ποιος ήταν καλύτερος παίκτης, ο Τάδε ή ο Δίνα. Και μου λένε, μπορεί ο ένας, αλλά δεν τον έχω δει να έχει παίξει τελείως τίμια όσο άλλος. Μην απαντήσει. Ξέρει ο Γιώργος τι λέω. Τι είναι τίμιο και τι όχι είναι ένα θέμα υποσυζήτηση. Ο κόσμος πάντως από την τηλεόραση θέλει να ξέρει. Αλλά και τα παιχνίδια αυτά δεν μπορείς να κλέψεις. Αν πιαστείς, έκλεψες. Αν δεν πιαστείς, δηλαδή, δεν έκλεψες. Να κλέψεις. Το... Πολύ σωστά. Αυτό είναι. Τώρα αυτά on camera θέλετε να τα πούμε. Δεν γίνεται να κλέψει. Όχι, να κλέψει. Στο παιχνίδι δεν γίνεται να κλέψει. Όχι στο αγώνισμα. Α, εννοείς. Για να φτάσει στο αγώνισμα δυνατό. Ναι, όχι στο αγώνισμα. Α, εγώ για τα αγωνίσματα. Λες γενικά. Την επιβίωση. Εντάξει, εσύ θα πήγαινες. Ξαναρωτάω, οπότε τώρα στις 2 του μήνα που φεύγει ο Γιώργος. Δεν μπορώ να το απαντήσω, δεν ξέρω. Δεν το έχω σκεφτεί, δεν έχω προλάβει να το σκεφτώ. Άρα αφήνεις όμως ένα παράθυρο ανοιχτό. Το ξέρεις. Ένα παράθυρο. Κανείς δεν προλαβαίνει να σκεφτεί. Πώς τον είδες τον Νίκο, Γιώργο μου. Εξαιρετικός ο Νίκος. Ο Νίκος νομίζω θα μπορούσε να σταθεί άνετα και σε Survivor. Αρκετοί παίκτες από τους Celebrity θα μπορούσαν να σταθούν σε Survivor εύκολα. Όπως ναι. Ο Τάσος, ο Ξιαρχό, είχε τρομερή κίνηση. Η Αγγελική Λιάδη έβγαλε ένα χαρακτήρα που εγώ δεν είχα παρακολουθήσει σε άλλο πρόγραμμα στο οποίο συμμετείχε. Είδα ξαφνικά μια γυναίκα η οποία εκφράζεται άνετα. Ένιωσε άνετα, μάλλον σε αυτό το περιβάλλον. Mm-hmm. Και ο Νίκος δεν είναι πολύ καλό παιδί. Είναι πολύ καλό παιδί, ναι. Ναι, τα καλά παιδιά. Περίμενε λίγο. Τα καλά παιδιά αντέχουν στο Survivor. Είναι μαγνήτες για την παραγωγή ή όχι. Αν σκεφτείς ότι ο Ντάνος ήταν καλό παιδί, αν σκεφτείς ότι ο Κατσούλης ήταν καλό παιδί, φυσικά. Και πιάνω μόνο δύο νικητές έτσι που βρήκα εύκαιρο. Χάρακτερ θέλει, δεν θέλει κακά παιδιά. Θέλει χάρακτερ. Θέλει ανθρώπους με προσωπικότητα. Οπότε μπορεί να είναι. Καλό, καλή προσωπικότητα. Άλλο αν μας έχουν μείνει στο μυαλό κάποιες συμπεριφορές περίεργες. Εγώ πεθαίνω να το δω φέτος. Ανυπομονώ ειλικρινά, όχι ότι επειδή είμαι εκεί και δουλεύω σε αυτό το πρόγραμμα, αλλά περιμένω να δω επιτέλους πραγματικές διαδικασίες στρατηγικής. Το λεγόμενο blind side, το οποίο κυνηγάμε, μας έχει κάτσει κανένα δύο φορές μόνο. Είναι το blind side. Δηλαδή, ο Νίκος Αναδιώτης, όπως είπαμε, θα ήταν εξαιρετικός survivor, εξαιρετικός παίκτης. Με την οικογένεια. Εμείς οι πέντε και αποφασίζουμε να το βγάλουμε έξω. Αλλά εγώ, επειδή παίζω το παιχνίδι και είμαι player, δεν ξέρω αν έχεις καταλάβει. Κάτι έχει καταλάβει. Εντάξει. Πιάνω τον Νίκο και του λέω: Νίκο, νιώθω ότι κινδυνεύεις. Δίνω τις οδηγίες για το πώς να κάνετε ένα σωστό blind side. Νίκο, όλοι αυτοί εδώ είναι λαμόγια, θέλουν να σε φάνε. Κάτι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό. Πρέπει να βρούμε μια ομάδα η οποία θα είναι μεγαλύτερη.
Ναι, θα έχει ωραίο σενάριο. Η ΦΕΗ έξω, η οποία. Η ΦΕΗ τα κινεί όλα. Αυτή είναι. Κατάλαβε. Αυτή είναι. Και στη διαδικασία τη ψηφοφορία μπορώ να το πάρω και πάλι πίσω για να ψηφίσω πάλι τον Νίκο. Εγώ έχουμε δικαίωμα. Ούτε μία μέρα θα άντεχα με το survivor, το καταλαβαίνει. Δεν θα καταλάβαινε τι γίνεται. Δεν θα καταλαβαίνω. Όλα αυτά που υπόσχεσαι είναι πάρα πολύ. Αυτό που πρέπει να κάνουν, τι έχουν να κερδίσουν, δεν όχι. Την επιβίωση. Ό,τι περιγράφει είναι πάρα πολύ ωραία για τον τηλεθεατή. Τώρα για το συμμετέχοντα δεν ξέρω πόσο ωραία θα είναι. Πρέπει να μείνει κάπω να μείνει. Να ρωτήσω κάτι, Γιώργο, και με του local θα είναι πιο αυστηρά τα πράγματα. Ναι, θα είναι. Θα είναι αρκετά. Γιατί και εκεί υπήρχαμε έτσι θεματάκια με του. Εντάξει, ναι. Βρήκαμε πολλά τηλέφωνα ελληνικά στα κινητά του. Γιατί να το κρύψουμε άλλο. Και καρδούλες κόκκινες. Κάνανε διακοπές μάλλον το περασμένο καλοκαίρι. Τα συνόδευαν τα κινητά. Βάλτε ένα κλωβό γύρω από το. Ναι. Θέλω να μου πεις λίγο αν με την οικογένεια θα τα τακτοποιήσετε πάλι με τον ίδιο τρόπο, αν έχεις μπει σε αυτή τη διαδικασία. Φαντάζομαι ότι τα έχετε σκεφτεί. Η μικρή θα έρθει κάτω. Έχουμε βρει και έναν νηπιαγωγείο στο οποίο μιλάνε. Έχει πάρει δομινικανό δεματήριο πια. Ισπανικά. Όχι, αλλά δεν μπορεί να το βάλει. Πηγαίνει εκεί, θα πηγαίνει. Θα πάει φέτος πρώτη φορά. Τώρα τη γλώσσα θα μιλάει όταν γυρίσουμε πίσω. Είναι μεγάλο. Θα δείξει. Είναι ένα πείραμα. Είναι ένα πείραμα. Θα το κάνουμε. Θα δούμε. Ωραίο. Καλημέρα, Βαλέρια. Όλα και τα. Τρανκύλα. Τη αρέσει η ιδέα. Τη αρέσει. Απλά εκεί δεν έχει πολλά παιδάκια για να παίξει. Έχει κάτι μικρά τουρκάκια, παίζουν όλα μαζί, έχει πολύ γέλιο. Εντάξει, ωραίο είναι, εμπειρία ζωής. Έχουμε φέρει κάτι τα παιδιά τους, ναι, έχουμε ο παιδίατρος, δόξα τω Θεώ. Και πρώτη φορά έχει ρωτάω σαν μανά, φύγεις εσύ, του λέω. 9 μηνών. Άρα θα είστε οι τρεις σας. 9-10 μηνών. Θα είστε οι τρεις σας. Θα είμαστε τρεις μας, τα υπόλοιπα παιδιά τα μεγάλα θα έρθουν κάποια στιγμή στις διακοπές του Πάσχα. Και σίγουρα θα έρθει ο Ατζούν και θα μου πει πάρε για μια εβδομάδα off γιατί θέλω να παίξω παιχνίδια. Πάλι θα κάνετε το ραδιόφωνο. Να δώσω. Άρα η μικρή θα περπατήσει εκεί. Σκέψω αυτό. Ότι θα περπατήσει στον Άγιο Δομήνικο. Κοίταξε, είναι μια δύσκολη χρονιά. Και για μένα. Πιστεύω ότι εκεί στο Μάρτιο θα αρχίσω να έχω διάφορα τικ. Να σου πει ένα ραδιόφωνο. Να περπατάει και θα σου φτιάξει τη διάθεση αφού μου λες ότι είναι 9 μηνών. Ναι. Όχι, η μικρή τώρα κοντεύει 3 χρονών. Ναι, 9 μηνών είχε έρθει πρώτη φορά. Α, αυτό. Πρώτη φορά. Ναι, αυτό παίρνει πιαγωγείο τώρα. 3 μηνών είχε έρθει. Ήσουν στο πάρτι του Γρηγόρη και ήσουν πολύ συγκινητικός με το ευχαριστώ που δημόσια θέλησες να του πεις. Κέρδισες κάποιο δώρο σε αυτό το πάρτι, γιατί έμαθα. Έγινε μεγάλη κλήρωση. Ήταν υπέροχα, παιδιά, γιατί υπήρχαν καναλάρχες από κάτω. Υπήρχαν άτομα τα οποία έχουν μεγάλες εταιρείες και ο Γρηγόρης κλήρωνε 50 ευρώ καύσιμα. Και παρακαλούσα να πέσει σε κάποιον αυτό να πει ότι ο κύριος Στάδε κάνει εταιρεία. Να σηκωθεί, παρακαλώ. Να προκάψουμε, παρακαλώ. Να παραλάβει την εταιρεία. Θα συνεχίσετε στο ραδιόφωνο, ε. Θα συνεχίσουμε, ναι. Θα συνεχίσουμε. Θα βγαίνω από εκεί. Έχω αφήσει το σταθμό ήδη εκεί να περιμένει. Λοιπόν, εγώ να πηγαίνω σιγά-σιγά. Όχι, κάτσε ρε σιγά. Είχα ένα ραντεβού στις 12.30. Μην νομίζεις και εμείς δεν κρατάμε πολύ. Εντάξει, Γιώργο, μη είσαι απολαυστικός πάρα πολύ. Και είμαι και player, δεν ξέρω να σου το πω. Αυτό δεν το έχω καταλάβει όμως. Player. Το έχει καταλάβει. Το ξέρεις τι σημαίνει, αλλά γιατί μου το λες τώρα εμένα αυτό σου λέει. Τώρα εγώ γιατί που παίζει παιχνίδια, είναι παιχνίδια. Τι παίζουμε τώρα. Μπορείς να παίζεις μονόπολη. Είναι με ζάρια αυτό. Ποιος κερδίζει. Έχεις τι άλλο θα ήθελες να κάνεις στην τηλεόραση. Όχι, δεν έχω σκεφτεί. Πρωινό θα Με ρωτάνε για τον Αρναούτογλου, ο οποίος κάπου βγήκε εκεί και είπε ότι θα ήθελε να κάνει πρωινό. Ναι. Και μου λένε θα πήγαινε μαζί. Καταρχάς δεν μπορούμε να πάμε γιατί είμαστε σε διαφορετικά κανάλια. Το πρωινό είναι μια ωραία κατάσταση. Το πρωινό όπως και το πρωινό που κάνουμε στο ράδιο. Εμείς όταν θέμα ήμασταν παρέας. Μαζί, το βαριόσουν λίγο. Το βαριόμουν λίγο γιατί. Συγγνώμη, δεν είχα ενώ ήσουν εξαιρετικός. Να τον βάζατε να κάνει λαγίδα. Τώρα, χωρίς παρεξήγηση, βαριόσουν. Το έβραζε και λίγο, αλλά εντάξει. Πολύ βαριόσουν λίγο. Πώς ήσουν έτσι. Δεν την πάλευε και πολύ. Άνθρακα στο θησαυρό. Δεν εννοώ αυτό. Εκ του αποτελέσματος εννοώ ότι ο Γιώργος ήταν για πιο μεγάλα πράγματα και για μεγαλύτερες ευθύνες. Και φάνηκε γρήγορα. Και φάνηκε ότι αυτό λίγο τον στρίμωξε. Δεν μπορείς να ήθελες να δώσεις μια άλλη πνοή. Όχι, μόνο εγώ δεν έχω καλά το σχολιαστικό, το ξέρεις αυτό. Δηλαδή σε θέματα. Ναι, αλλά είσαι player. Αλλά είμαι player. Ναι, αλλά αν έκανε το πρωινό που κάνετε στο Σφαίρα να το κάνετε σε κάποιο κανάλι. Αυτό είναι καθαρά ψυχαγωγικό, είναι κάτι άλλο. Παιδί μου, εγώ για μένα ρωτάω τώρα, γιατί το είμαστε γρήγορα. Μα είναι κάνει πρωινό, αλλά κάνει άλλο γρήγορα. Δεν είναι γρήγορα, ρε φε. Α, εντάξει. Κάντε τι ανακοινώσει να πέσει. Φτάσαμε το γρήγορα. Αφού είμαστε player. Είναι player. Και ο Νίκος έκανε, αυτό λέγαμε πριν. Έκανε στον Αντένα πρωινό το Σαββατοκύριακο. Και ήταν εξαιρετικό. Δεν έχει δοκιμάσει, είναι μόνο ειδήσει. Θα μπορούσε να το δώσει σίγουρα σε τηλεπαιχνίδι, οτιδήποτε τηλεπαιχνίδι. Οποιοδήποτε. Ποια είναι τώρα, εκατομμυριούχου. Και... Περιγραφή αγώνα, ναι. Τον καιρό. Θα ήθελε. Περιγραφή αγώνε τόσου αγώνε, είναι 3.000 αγώνε στο Σαββατοκύριακο. Θα μου βγει εύκολα. Θα ήθελε. Αθλητικά, ναι, θα ψόφαγα. Τον Νίκο σε μα βλέπω αθλητικά γιατί περιγραφή του Σαββατοκύριακο βλέπω πολύ NBA, να το ξέρει.
Κάναμε τα βράδια. Αθλητικά μαζί με τον Γιώργο θα έκανα εύκολα. Νίκο, πώς σου φάνηκε αυτή η φάση? Πολύ ωραία. Καταπληκτική. Θα μπορούσε να δώσει πάσα εκεί. Ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, πριν φύγω, γράψτε όλοι ένα ποσό. Εγώ. Ένα τυχαίο. Να σου πω, ωραία, να σου βγάλω εγώ. Είμαι ικανή να πάρω ήδη. Να πάω. Να πάω να τον βρω, πώς λέγεται ο κύριο Σατζούν. Σατζούν, ναι, ωραία. Να πάω να τον βρω εγώ ίδια. Αν τολμήσει. Τι θα σε πειράξει για ένα μήνα. Τι θα σε πειράξει. Να κάνει από το ξύνο. Γράψε ένα ποσό. Και τα μοιράζουμε δια δύο. Να γράψουμε κι εμεί. Ποιο. Εγώ, ποιο αυτό. Δεν θα πα εσύ, τελείωσε. Έλα ρε καρδουλά μου τώρα χρονιά γάμο, παιδιά. Το θέμα είναι να ζήσει την εμπειρία. Αυτό. Αυτό είναι. Και μένουμε εκεί. Δωρεάν, θα πάω δωρεάν. Είναι κάτι που δεν ξεχνιέται ποτέ. Λέει για να φύγει από εδώ και δωρεάν θα πάει. Κατάλαβε που θέλει να καταλήξει. Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε πολλά. Φιλιά και στον Γρηγόρη. Νίκο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά Χριστούγεννα θέλω να ευχηθώ σε όλους σας. Καλές γιορτές να έχετε. Και... Το styling ποιος το έκανε σήμερα, πολύ ωραίο. Ορίστε. Αλήθεια. Και σκέφτηκες έτσι τον ποτίνι με την γραβάτα. Ωραίος. Το έχω το ψώνιο μου, μη φοβάσαι. Το έχεις, έσαιρες. Μου αρέσει. Να πάρω τα χαρτιά μου, μισό λεπτό. Α, θες τα χαρτιά. Player! Να σου πω, γιατί δεν φεύγεις, γιατί κάνεις. Ήταν η κάμερα από εκεί, πως θα φύγει. Δεν τον αφήνουμε να φύγει. Σαν τη σκιά. Γιώργο, δεν πας και στον Μπορικό λίγο. Το Μπορικό είναι πολύ ωραίο.